Στην εξαγγελία οκτώ μέτρων, μεταξύ των οποίων και τροποποίηση τη νομοθεσία για τον περιορισμό τη οπλοκατοχή, που προωθεί η Διευπουργική Επιτροπή για τη Βία, προχώρησε σήμερα ο Υπουργό Δικαιοσύνη και Δημόσια Τάξη Ιωνά Νικολάου. Έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο δράση και οι περιπτώσει κατά τι οποίε θα μπορεί να αφαιρεθεί η οπλοκατοχή από πρόσωπα τα οποία κρίνονται. Λόγω των συνθήκων που επικρατούν στη δεδομένη στιγμή, είτε οικογενειακών καταστάσεων ή καταστάσεων που σχετίζονται με την ψυχική του υγεία, που, να επιβά... που επιβάλλουν την αφαίρεση της, της δυνατότητας κατοχής άδειας όπλου. Την ίδια ώρα, ο αρμόδιο υπουργό τόνισε ότι οι εμπλεκόμενοι φορεί θα προχωρήσουν στην επιστράτευση δημόσιων και ιδιωτών λειτουργών, έτσι ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα η αστυνομία για άτομα με άδεια οπλοκατοχή τα οποία παρουσιάζουν βίαιε συμπεριφορέ. Περιπτώσει όπω είναι η βία στην οικογένεια, η δυνατότητα ή η πιθανότητα χρήση του όπλου για ε, διάπραξη αδικημάτων. Κάθε εμπλεκόμενη κρατική υπηρεσία ή ιδιωτικό φορέα να καθορίζει λειτουργό σύνδεσμο επαφή για τον καλύτερο συντονισμό και ταχεία ενημέρωση τη αστυνομία. Τέλο, ο αρμόδιο υπουργό υπογράμμισε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια προσπάθεια για να αποτραπεί η διάπραξη αδικημάτων με κυνηγετικά ή πυροβόλα όπλα.